κυκλοφόρησε στο βουτόν. Αλλά αυτό είναι το τρίτο και ίσως πιο κρίσιμο μάτς στην σειρά των ημιτελικών της Ανατολής με τους Boston Celtics. Είναι σε λίγες ώρες, στις 3 τα ξημερώματα. Πριν δούμε το μάτς αυτό, να δούμε τι γίνεται στο NBA γενικότερα. Warriors εναντίον Bucks είναι το πιο πιθανό ζευγάρι στους τελικούς και έχουν ανέβει ποιοι άλλοι, οι Blazers και οι Sixers. Καλά για τους Sixers, εντάξει, ετοιμάζουμε τη σκούπα. Να δούμε λίγο στα lineups τι γίνεται. Καλά τα πάει εδώ πέρα το starting lineup που επέλεξε ο Μιχάλης για τον δεύτερο αγώνα που κερδίσαμε. Ο Mirotic λοιπόν στη θέση του Sterling Brown. Αν και καλύτερο είναι εδώ πέρα αυτό με τον Ιλιασόβα μέσα. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω αυτό εδώ πέρα που είχε έτσι δοκιμαστεί και στην αρχή της χρονιάς. Στους αναπληρωματικούς ο Χιλ έχει παραμείνει καλός. Έχουν πέσει και ο Sterling Brown και ο Connaughton από τις εμφανίσεις που κάνανε με τους Detroit Pistons. Ενώ για τους Celtics, ναι, ο Marcus Morris φαίνεται να είναι καλύτερος και ο Horford, αυτοί οι δύο. Ο Tatum έχει πέσει, είναι πολύ χαμηλά το true shooting percentage του Tatum. Τα νούμερα του Tatum είναι πολύ χειρότερα άμα δεις μόνο αυτά εδώ πέρα τα δύο παιχνίδια που έχουν παίξει Bucks με τους Celtics. Πολύς λόγος γίνεται, ακούω αριστερά δεξιά και από τον Stevens, ότι έκανε ένα άσχημο παιχνίδι ο Καϊρή, θα βελτιωθεί. Έκανε ένα άσχημο ξεκίνημα και ο Tatum, θα βελτιωθεί. Και δεν λένε απλά ότι θα βελτιωθεί, λένε ότι θα επιστρέψει, ας πούμε, σε μια κανονικότητα ο μέσος όρος, mean regression, έτσι, return to average. Και το λένε επίσης όχι μόνο για το ότι θα γίνει καλύτερος ο Καϊρή και ο Tatum, το λένε ότι επίσης θα σταματήσει ο Middleton να πετυχαίνει 7 στα 10 τρίποντα, για παράδειγμα. Είναι λίγο επιλεκτικό αυτό το πέρα και δεν μ' αρέσει έτσι, σαν τρόπο σκέψης, γιατί αν είναι να πούμε ok, mean regression, έτσι, return to average, εμείς έχουμε την δεύτερη καλύτερη άμυνα και την τρίτη καλύτερη επίθεση στο NBA, άμα βγάλεις και τον garbage time όπως έχει κάνει εδώ πέρα το clean the glass, και οι Celtics έχουν την 7η καλύτερη άμυνα και την 10η καλύτερη επίθεση, οπότε αν όντως γυρίσουμε έτσι σε ένα μέσο όρο, σε μια κανονικότητα, τα έχετε χάσει όλα τα παιχνίδια, αγαπητοί φίλοι των Celtics. Δεν είναι ωραίο αυτό το επιχείρημα. Όπως βλέπω εγώ την κατάσταση, βλέπω ότι όντως έχουν ένα προβάδισμα αυτήν την πέρα τη στιγμή οι Celtics, γιατί στα δύο πρώτα παιχνίδια καταφέραν και κάναν μια νίκη, που σημαίνει ότι αυτήν την στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχουν το home court advantage. Η σειρά είναι ισόπαλη και θα παιχτούν περισσότερα παιχνίδια στη Βοστόνη παρά μέσα στο Milwaukee. Οπότε υπάρχει ένα πλεονέκτημα το οποίο θα γυρίσει βέβαια, άμα κάνουμε εμείς την νίκη μέσα στη Βοστόνη. Οι Celtics εξακολουθούν να έχουν τους διαιτητές μαζί τους. Θα δούμε κιόλας, δεν έχουν παιχτεί ακόμα τα παιχνίδια, αλλά πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αυτό το πράγμα, στις σφυρίχτρες, και να μη σφυρίζουν και να σφυρίζουν ανάποδα. Ναι, ο προπονητής εξακολουθεί να είναι καλύτερος. Εντάξει, έχουμε μαλώσει αυτό, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Stevens είναι καλύτερος από τον Budenholzer. Και ξέρω, θεωρητικά λέμε ότι είναι καλύτερος στο clutch. Τώρα αυτό πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Τα δύο πρώτα παιχνίδια δεν είχαμε την ευκαιρία να το δούμε αυτό. Με τις κακές εμφανίσεις ο Καϊρή ίσως να σκέφτεται τη Νέα Υόρκη και τους Knicks. Ο Tatum ίσως να σκέφτεται και ο Brown τους New Orleans Pelicans. Ναι, οκ. Okay. Με το καλό να αρχίσουν να τα σκέφτονται αυτά τα πράγματα, έτσι με δύο συνεχόμενες ήττες που θα κάνουν ενάντια στους Bucks. Να δούμε στα σχόλια τι γίνεται. Είναι λίγο καλλιτεχνά τα πράγματα. Τα έβγαλα ασπρόμαυρα τα screenshots εδώ πέρα. Ο Πασαλάτζο λέει ότι έχει την εντύπωση ότι είμαστε σε μειονεκτική θέση. Ναι, συμφωνείς μαζί μου, αλλά έχεις άλλο έτσι τρόπο σκέψης. Αν και ναι, λες και εσύ για τους διαιτητές. Θα κερδίσουμε. Δεν νομίζω ότι οι Celtics έχουν τόσο ισχυρό προβάδισμα. Ο Τζουζέπε λέει κάκαλα. Αυτό, ναι, στα ποντιακά, να το κόψω αυτό. Όχι, να το κόβω. Ο Τάσος λέει καμία σχέση με το προηγούμενο μάτς, το δεύτερο με το πρώτο δηλαδή. Ο Μπέσιαν λέει, τα λέει όλα για το Game 2, ότι ήταν πολύ άστοχο και ο Ροζίρ και ο Έρβιν. Και ο Τέιτουμ, όχι μόνο ο Ροζίρ και ο Έρβιν. Ο Βασίλης αναρωτιέται ποιος είναι ο Έρβιν. Είναι καλός άμα έτσι για το Ποσειδόνιο, άμα βρεθείς εκεί πέρα έξω και θέλεις καμία ομάδα. Ναι, ο Έρβιν καλός είναι να τον διαλέξεις. Άμα πει ρε παιδιά, παίξτε και εμένα, θα τον πάρεις στην ομάδα σου. Ενώ ο Τζι λέει ότι είναι αισιόδοξος για αύριο και σήμερα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ άγχος η Βοστόνη. Θα έχει, ναι, όλοι οι παίχτες νομίζω, ναι, όσον αφορά το άγχος έχει μεταφερθεί στους Celtics, αυτό είναι γεγονός. Ο Στεφ λέει ότι έχει το πρώτο φοβού των elephant footer, μόλις πάρουμε το πρωτάθλημα το πουλάει 999 ευρώ, να το υπογράψω. Και τι μου λένε τώρα, έχουμε διαφήμιση, okay, και πρέπει να την έχουμε script, πρέπει να το διαβάσω. Έφτασαν επιτέλους τα πολυαναμενόμενα καλοκαιρινά κοντομάνικα μπλουζάκια φοβού των έλαφων, ιδανικά για τον σύγχρονο έλαφο που απαιτεί ένα ιδιαίτερο στυλ για το απόλυτο summer look. Φέτος το καλοκαίρι ανακάλυψε τη νέα κολεξιόν φοβού των έλαφων, που όπως πάντα είναι επηρεασμένη από τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εξελίξεις, με πολλές νότες χιούμερ,
μέσα από πρωτότυπα prints που θα σε εντυπωσιάσουν. Το πολυαναμενόμενο νέο t-shirt είναι 100% βαμβάκι σε μια χαλαρή καλοκαιρινή γραμμή. Ποιος θα απέρριπτε αυτό το t-shirt με το θρυλικό σήμα φοβού των έλαφων και μάλιστα σε αυτό το χρώμα? Ερώτηση. Πρόκειται για ένα τέλειο κοντομάνικο μπλουζάκι που εφαρμόζει σε κάθε σωματότυπο. Πώς θα συνδυάσετε τα μπλουζάκια? Μα φυσικά με ένα από τα κολάν φοβού των έλαφων που εφαρμόζουν τέλεια και ανταποκρίνονται στο στυλ σας. Το κολάν φοβού των έλαφων σε freestyle cut με χαλαρή και άνετη γραμμή είναι ένα από τα all time classic αντρικά παντελόνια που μπορούν να φορεθούν σε όλες τις εποχές, όλες τις ώρες, για κάθε περίσταση. Να, έχω μία βάφτιση τώρα σε 4 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Θα σκάσω μύτη στην εκκλησία με κολλάν φοβού των έλφων. Αν και είναι, το σήμα είναι εκεί πέρα στην γάμπα. Αν φορέσω καουμπόκες, μπότες, νομίζω θα μπορέσω να το καλύψω. Για άμεσες, εύκολες και ασφαλείς online αγορές, επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο https://teespring.com/stores/ φοβού των έλεφων. Καλά, εγώ μάλλον θα πάρω το φούτερ τώρα, έτσι, 4-5 μέρες που θα βρέξει το καλοκαίρι, εγώ θα φοράω το φούτερ, το χούντι. Έχει και την κουκούλα φοβού των έλεφων. Για τα t-shirts δεν ξέρω, άμα σας αρέσουν, πάρε. Ίσως στα σχόλια, ο Γιάννης λέει πάμε στη Βοστόνη με την ίδια ψυχολογία και αποφασιστικότητα. Ο Κόνατες λέει ότι είναι περίδη σειρά με τους Κέλτες. Συμφωνεί η Ευελίνα, λέει ότι η ομάδα κάθε φορά που έχανε εκεί πέρα στη Λίγκρο Σίζον επέστρεφε με πείσμα. Και ο Μάικ λέει ότι οι Κέλτες παίρνουν στάση Κέντ Βίνσλετ, αλλά τιτανικός, με ανοιχτά τα χέρια, ναι, και φτιάχνουν ένα σκατοτύχος από πράσινες φανέλες και μούσκουλα που δεν θέλουμε. Στο δημοτικό έπαιζα ειρήνη ή πόλεμο. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει κανένας άλλος, είμαι και παππούς τώρα πλέον. Σε λίγο θα γίνω παππούς. Κρατιόμασταν, νομίζω οι ομάδες ήταν αγόρια κορίτσια, κρατιόμασταν χέρι-χέρι έτσι και λέγαμε ζητούμε πόλεμο και εμείς ειρήνη και ποιο να θέλετε, ξέρω εγώ, το Λευτέρι, και έτρεχε ο Λευτέρης. Είχα μια ωραία έτσι τακτική, πήγαινα ότι και καλά θα πάω σε εκεί, αλλά έστριβα τελευταία στιγμή αριστερά. Τους μπέρδευα, τα μπέρδευα μάλλον τα κορίτσια. Αυτό κάνουνε και οι Boston Celtics. Σε λίγο θα πιαστούν χεράκι-χεράκι για να παίξουν ειρήνη πόλεμο, για να έτσι περιορίσουν λίγο τον Γιάννη. Τέλος η Ευελίνα λέει πού είναι γογό. Ψάχνει γογό η Ευελίνα. Επίσης το χρώμα της γογός είναι φούξ. Τώρα δεν ξέρω αν είσαι έτσι καινούριος στο κανάλι, λες τώρα τι λένε αυτοί εδώ πέρα. Μπορεί, έτσι, μπορεί και να μην μιλάμε για μπάσκετ, μπορεί να κάνουμε, ξέρω εγώ, λαθρεμπόριο και όλα αυτά να είναι κωδικοί, έτσι, επικοινωνίας ανάμεσά μας. Δεν είναι, όχι, έτσι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Μην μας φέρεις καμία δίωξη τώρα, έτσι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβού τον έλεγχο. Όχι, βιάστηκα να την κλείσω την εκπομπή. Έχουμε να πούμε λίγο για το τι περιμένουμε να γίνει σε αυτό πέρα το παιχνίδι. Λοιπόν, σε αυτό πέρα το τρίτο παιχνίδι, το πρώτο μέσα στη Βοστόνη, νομίζω ότι τα βλέμματά μας και τα αυτιά μας είναι στραμμένα στους διαιτητές και τα σφυρίγματά τους. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στους Celtics και στα σύνολο, αλλά και ατομικά, και στον Kyrie και στον Tatum. Έτσι, ναι, μόνο ο Horford και ο Morris μοιάζουν να είναι καλά. Στους τραυματίες δεν θα είναι. Ο Smart δεν είναι ακόμα έτοιμος, ούτε ο Brogdon θα είναι για εμάς. Ελπίζω να ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά, χωρίς άγχος, να μπουν και τα πρώτα σουτάκια, να κάνει και καλό ξεκίνημα ο Γιάννης. Δεν έκανε καλό ξεκίνημα ούτε στο πρώτο, αλλά ούτε και στο δεύτερο παιχνίδι. Ελπίζω να κάνει ένα καλό ξεκίνημα τώρα στο τρίτο. Να αγχωθούν ακόμα περισσότερο οι Celtics και να το κερδίσουμε το παιχνίδι με garbage time. Δεν νομίζω να πάει κοντά στο score rank και ναι, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τους διαιτητές. Οι διαιτητές θα πούνε για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ελπίζω, νομίζω ότι θα κερδίσουμε με πάνω από 10 πόντους διαφορά. Τώρα μπορεί και να χάσουμε, έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούνται τον έλεγχο.